Και νέα στοιχεία για τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τώρα, Αναστασία Αργυριάδου, υπάρχουν καταγγελίες και για παιχνίδια που είχε εγκαταστήσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και σε άλλο δήμο. Η ρευματοκλοπή η μήνα ήταν συνήθις τακτική για τον 58χρονο επιχειρηματία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Δεκέμβριο του 2021 είχε αναλάβει το Λούνα Πάρκ στο Δήμο Θερμαϊκού για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Είχε υπογράψει μια δίμηνη σύμβαση, ωστόσο όταν έληξε η άδειά του δεν αποχωρούσε από το χώρο. Έγινε επεισοδιακά λοιπόν η αποχώρησή του. Ήρθαν άνδρες της Ελλάς, κατέβασαν το διακόπτη του ρεύματος. Εκείνος όμως πήγαινε και τον ανέβαζε αυθαίρετα, με αποτέλεσμα μετά από δικαστική διαμάχη να αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω όμως μια οφειλή 4.700 ευρώ για ρευματοκλοπή. Ωστόσο, ο Μίνα αίσθηση προκαλεί και η κατάθεση της συζύγου του 58χρονου, η οποία περιλαμβάνεται σε δικογραφία ότι τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος ήταν εδώ και αφού χτύπησε το παιδί, εγκατέλειψε το χώρο μαζί με τον χειριστή. Συγκεκριμένα, η γυναίκα είπε: «Είδε ένα νεαρό άνδρα αιμόφυρτο και ανέστητο δίπλα στο μηχάνημα. Ο χειριστής του μηχανήματος και ο σύζυγός μου έφυγαν από το χώρο του Λούνα Πάρκ αμέσως μόλις έγινε το δυστύχημα». Γι' αυτό και για πολλούς ακόμη λόγους, οι δικηγόροι της οικογένειας ζητούν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο, του 58χρονο και τον χειριστή, όπως επίσης να ανοίξει και βεντά για τον κατηγορουμένο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.